χρησιμοποιώντας ένα μάλλον πραγματικό όνομα και κυρίως μια τραγική ιστορία, ένας νεαρός επιτίδιος προσπάθησε να εξαπατήσει μια επιχειρηματία στο Ηράκλειο. Χτυπάει η πόρτα, είναι ένας νεαρός, καλοβαλμένος και μου λέει «Μπορώ να σας απασχολήσω λίγο?» Λέω «Βεβαίως, πείτε μου». Λέει «Πρόκειται για μια κοπέλα που κάηκε». Λέω «Κοπέλα που κάηκε?» Ναι, μου λέει «Είναι η Άννα Χατζάκη και έρχομαι από το Γάζι και ζητάω τη βοήθειά σας για την αποκατάσταση». Η γυναίκα, ούσα υποψιασμένη, ζήτησε να μάθει αν η τραγική αυτή ιστορία της ξαδέρφης με τα εγκάβματα είχε δει το φως της δημοσιότητας. Επειδή έχω ξανά τέτοια κρούσματα, αρκετά μπορώ να πω, επιβεβαιωμένο ότι πρόκειται για μικροπατεώνες, του λέω «Μισό λεπτό, να το δούμε στο Facebook». Μου λέει «Δεν το αναρτήσαμε στο Facebook». Λέω «Πού το αναρτήσατε?» Λέει «Πήγαμε στο Create TV». Και το Create TV κάνει έκκληση για βοήθεια, εγώ απλά επειδή είναι εξαδέλφη μου τη βοηθάω. Στο άκουσμα της εμπλοκής της Create TV, η γυναίκα ζήτησε από τον νεαρό να περιμένει για να κάνει μερικά τηλέφωνα, ώστε να διασταυρώσει το γεγονός. Μέχρι να πω ότι παίρνω τηλέφωνο, κοιτάζω, είχε γίνει λαγός. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η ιδιοκτήτρια της σχολής μπαλέτου έρχεται αντιμέτωπη με θρασίτατους στοιχοδιώκτες. Πιστεύω ότι είναι κακή, είναι δειλή, οπότε καλά θα είναι ο κόσμος να προσέχει.